Πάμε ξανά να συνδεθούμε με την Ελλάδα. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Χρυσάνθου, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο μου, καλό σου απόγευμα. Γιώργο μου, είσαι στον αέρα. Σε χαιρετώ, Χριστιανά μου. Βλέπετε πίσω σας τις εικόνες από την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων με τη βοήθεια γερανών να απομακρύνουν αυτή τη στιγμή το τρίτο βαγόνι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι εκεί από κάτω υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι στιγμές είναι τραγικές. Η Ελλάδα βιώνει τις χειρότερες στιγμές των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά τις τραγωδίες. Βεβαίως η χειρότερη μετά την τραγωδία στο Μάτι. 40 άνθρωποι, 41 για την ακρίβεια, έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμή. 41. Γιώργο, μας λες καινούριο αριθμό. Γνωρίζουν ότι εκεί από κάτω. Γιώργο, μας λες καινούριο αριθμό πριν από λίγη ώρα που μιλήσαμε. Τελευταίος αριθμός. Ναι. Οι αρχές εδώ λένε ότι οι νεκροί αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένοι είναι 41 και βεβαίως υπάρχει μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία όπως εκτιμούν και ήδη θα αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός, ούτε εδώ από την σκηνή, ούτε βεβαίως και από τα νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία έχουν γεμίσει. Με τις αρχές να κάνουν ξανά μια έκκληση προς τον κόσμο σε περίπτωση που μπορούν να δώσουν αίμα, γιατί καθώς χρειάζεται, είναι και αυτή μια διαδικασία την οποία οι Λαρισαίοι εδώ έχουν ανταποκριθεί άμεσα, αλλά χρειάζονται και άλλες, υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Λοιπόν, είναι πραγματικά σοκαριστικές οι στιγμές, Χριστιανά μου. Έχουμε φτάσει εδώ πριν από λίγο. Τα δύο πρώτα βαγόνια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Κάηκαν, ιδίως το πρώτο βαγόνι, κάηκε στους 1300 βαθμούς Κελσίου και μέσα ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ουσιαστικά οι πρώτοι άνθρωποι που ένιωσαν τον κρατασμό και αμέσως ακαρία έχασαν τη ζωή τους από την σφοδρή σύγκρουση με το εμπορικό τρένο το οποίο έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Βεβαίως και δεν είναι ώρα για ευθύνες, αν και τρέχει και αυτή η διαδικασία και ήδη έχει συλληφθεί ο σταθμάρχης Λαρίσης, ο οποίος ενδεχομένως και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να έδωσε τη λάθος εντολή και το επιβατικό τρένο το οποίο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη να μπήκε ξανά στην κάθοδο για να έχουμε αυτό το μοιραίο ατύχημα. Γεμάτο κόσμο, 350 ανθρώπους είχε μέσα το τρένο, ανάμεσα στους οποίους και αρκετοί Κύπροι. Εσείς τώρα βλέπετε τα σωστικά συνεργεία, ναι, τα οποία επιχειρούν να μπουν στο τρίτο βαγόνι, το οποίο δεν έχει καεί. Ήταν όμως δύσκολο το να μπουν μέσα τα σωστικά συνεργεία, καθώς έχει πάρει μια επικίνδυνη κλίση και προσπάθησαν με τους γερανούς εκεί να το σταθεροποιήσουν. Και είναι γκρεμός, Γιώργο, είναι γκρεμός. Είναι γκρεμός από την άλλη μεριά. Είναι, από την πάνω πλευρά, όχι, είναι ο δρόμος. Μπαίνει στην Εθνική Οδό από την πάνω πλευρά. Από την κάτω πλευρά είναι ένα μικρό βουναλάκι, περίπου 10 μέτρα ύψος, το οποίο έχει καταλήξει εκεί το τρίτο βαγόνι. Το ευτύχημα μέσα σε όλα αυτά, εάν σας δείξει ο Κώστας, αν πάρει ο Κώστας λίγο την κάμερα δεξιά, να σας δείξει που μπαίνουμε σιγά σιγά στο τούνελ. Εάν η σύγκρουση, όπως μας είπαν οι δύο αρμόδιοι, γινόταν μέσα στο τούνελ, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα και για τους ανθρώπους που έσπαζαν παράθυρα για να βγουν έξω. Σε περίπτωση που γινόταν η σύγκρουση μέσα στο τούνελ, τότε αντιλαμβάνεσαι από τις αναθυμιάσεις το τι θα επακολουθούσε και για δεκάδες από τους υπόλοιπους οι οποίοι έκαναν το ταξίδι, το νυχτερινό ταξίδι, για να επιστρέψουν από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο, λοιπόν, σπασμένα παράθυρα σε κάθε βαγόνι από ανθρώπους. Σε ακούω, σε ακούω. Έχουμε λίγη χρονοκαθυστέρηση, γι' αυτό και κάνουμε κι εγώ κι εσύ παύσεις. Απλά είναι αδιανόητο ότι έχουν δώσει ένα γενικό αριθμό ατόμων που βρισκόταν μέσα στο τρένο και ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει πόσοι βρέθηκαν, πόσοι βγήκαν, πόσοι... Έχουμε 41 άτομα τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους. Πόσους ψάχνουμε. Πόσους ψάχνουμε. Πόσοι βγήκαν, πόσοι είναι καλά, πόσοι... Δεν έχει δοθεί ένας τέτοιος αριθμός, κανένας άλλος αριθμός μέχρι αυτή την ώρα. Εκτός από τους ανθρώπους που είναι στην εντατική, τους ανθρώπους που νοσηλεύονται, ενώ δεν είχαν συγκεκριμένο αριθμό, ότι στο πρώτο βαγόνι ήταν τόσοι άνθρωποι, στο δεύτερο ήταν τόσοι. Δεν έχουν δώσει συγκεκριμένους αριθμούς.
Κοίτα, να σου πω, υπάρχει η ελληνική πραγματικότητα, η οποία σε πολλά σημεία δεν διαφέρει από την κυπριακή. Θα σου πω ότι μας είπαν εδώ οι ανθρώποι ότι άλλη εταιρεία διαχειρίζεται τις συνδρομικές γραμμές, άλλη εταιρεία εκδίδει τα εισιτήρια. Υπάρχει ένα μίνι μπάχαλο με το πόσοι τελικά ήταν στο κάθε βαγόνι, γιατί κατά τη διαδικασία των στάσεων από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να κατέβει και να μπει σε άλλο βαγόνι. Και αντιλαμβάνεσαι μέσα σε όλο αυτό το χάος, κάποιοι χθες βράδυ, γιατί το ατύχημα έγινε πολύ αργά, μετά τα μεσάνυχτα ήταν μια διαδικασία πολύ δύσκολη και η οποία δεν ήταν εύκολο να τη διαχειριστεί κάποιος με ιδιωτικά οχήματα. Κόσμος ήρθε εδώ, ασθενοφόρα έφευγαν, τα ασθενοφόρα πήγαιναν προς τα νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι άλλοι γονείς ήρθαν νωρίς το πρωί, κάποιοι πήραν τα παιδιά τους, φοιτητές πήγαιναν προς τη Θεσσαλονίκη που άκουσαν το τραγικό περιστατικό το βράδυ και ξεκίνησαν μετά τα μεσάνυχτα να έρθουν προς τα εδώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια χαόδης κατάσταση, την οποία Γιώργο, και οι ίδιες οι αρχές εδώ προσπαθούν να διαχειριστούν, αλλά κανένας δεν μπορεί μέχρι στιγμής να πει με τα βεβαιότητας παρόλα αυτά, τι ακριβώς δεν ξέρει κανένας με τα βεβαιότητας τι ακριβώς συμβαίνει με τον αριθμό. Λένε εδώ ότι αγνοούνται περίπου 20 με 25 άτομα, αλλά είναι ένας αριθμός τον οποίο δίνουν ακόμη περιληπτικά και όχι με σαφήνεια για την διαδικασία. Λοιπόν, μπροστά σας ακριβώς το πλάνο που σας δείχνει ο Κώστας. Φαίνεται ότι... Ναι, εντάξει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι... Βλέπουμε τις βαλίτσες. Τι βλέπουμε στην εικόνα. Φαίνεται να είναι, πρόκειται για... Τις αποσκευές των ανθρώπων. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι Χριστιανά μου, πρόκειται για ανάσυρση ενός ανθρώπου. Όχι, δεν το έχω αντιληφθεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Για ώρες βρισκόταν εγκλωβισμένος. Έβλεπα τις αποσκευές. Αντιλαμβάνομαι ότι για να το λύσει αυτό μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή. Εντάξει, είμαι λίγο πιο δεξιά. Έχω οπτική επαφή στο πλαϊνό μέρος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να προτραπεί οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη. Συνδράμει η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, άνθρωποι της ΕΜΑΚ. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως όλα τα βλέμματα στρέφονται εκεί στο τρίτο βαγόνι, όλα τα πίσω βαγόνια που βλέπεις έχουν καθαρίσει, έχουν γίνει έρευνες μέσα. Κυρίως εκείνα τα βαγόνια ήταν οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν είτε από τους κραδασμούς είτε στην προσπάθειά τους να πηδήξουν από τα παράθυρα από ένα ύψος 6 με 7 μέτρα για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν. Κάποιοι από αυτούς έτρεξαν και βοήθησαν αυτούς που ήταν πιο μπροστά. Βεβαίως η θερμοκρασία, όπως λέχθηκε, ήταν τόσο ψηλή που δεν υπήρχε τρόπος κάποιος να προσεγγίσει με εύκολο τρόπο την σκηνή. Όλο το βράδυ συνεχίστηκαν οι διαδικασίες και αντιλαμβάνεσαι κορυφώθηκαν νωρίς το πρωί, όταν και ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούν όσοι άνθρωποι αγνοούνταν, αρκετοί από τους οποίους συνεχίζουν να αγνοούνται. Μάλιστα. Δημήτρη μου, κάτι θέλεις να ρωτήσεις πριν κλείσουμε? Αν υπάρχει κάποια ένδειξη, γιατί μεγάλη το είπε μόνο στο Γιώργο, αν υπάρχει κάποια ένδειξη για κάποιο ζωντανό ο οποίος μπορεί να απεγκλωβίζεται αυτή τη στιγμή, να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος, αν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο. Έστω κάτι ελπιδοφόρο, να έχει ακουστεί ότι κάποιος είναι εγκλωβισμένος, αλλά... Θα ήταν ευχής έργων. Θα ήταν ευχής έργων, αλλά Δημήτρη μου, δεν νομίζω μετά από τόσες ώρες και με την σφοδρότητα της σύγκρουσης να υπάρχει τουλάχιστον κάποιος άνθρωπος στο τρίτο βαγόνι ο οποίος να μπορούσε τουλάχιστον να επιβιώσει, αλλά ας ελπίσουμε ότι και αυτό που λες θα είναι ένα σενάριο το οποίο θα το ζήσουμε και να χαμογελάσουμε μέσα σε όλη αυτή την θλίψη που υπάρχει εδώ. Ναι. Ένα τρομακτικό ατύχημα. Χριστέ μου, παιδί, Χριστέ μου. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι τώρα έχετε φτάσει κι εσείς. Θέλουμε να μας πεις εσύ τα τελευταία, έτσι, για να κλείσουμε τη σύνδεση εκεί από τα Τέμπη και βεβαίως να πούμε ότι και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα υπάρχουν συνδέσεις. Είσαι εκεί συνέχεια, μας δίνεις ανταπόκριση και βεβαίως οτιδήποτε συμβαίνει. Πες μας εσύ κάτι τελευταίο που θέλεις. Εκεί βρεθήκατε στο σημείο πριν από λίγα μόλις λεπτά. Το αφήνω σε σένα. Λοιπόν, ουσιαστικά το όλο σκηνικό είναι αυτό που έχουμε περιγράψει. 40 και πλέον επιβεβαιωμένοι νεκροί.
20 με 25 υπολογίζεται να είναι ο αριθμός των ανθρώπων που ακόμη αγνοούνται, κυρίως οι οποίοι είχαν εισιτήριο είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο βαγόνι. Δεκάδες οι τραυματίες στα γύρω νοσοκομεία. Οι αρχές εδώ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εντοπίσουν ανθρώπους, με την ευχή, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, να κάποιος άνθρωπος τελικά να βγει ζωντανός από αυτό το τρίτο βαγόνι. Και εδώ θα είμαστε. Η διαδικασία θα συνεχιστεί βεβαίως από τις αρχές, καθ' όλη τη διάρκεια και της νύχτας, ούτως ώστε τουλάχιστον να κλείσει αυτό το κεφάλαιο του δράματος, να γνωρίζουμε με σαφήνεια πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, να ευχηθούμε την ίδια στιγμή να μην πεθάνει κάποιος άλλος άνθρωπος που βρίσκεται τραυματίας στο νοσοκομείο, και από εκεί και πέρα οι ελληνικές αρχές ας ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάληψης ευθυνών και να διορθωθούν όλα αυτά τα κακοσέχοντα με την εταιρεία ή τουλάχιστον αυτούς που διαχειρίζονται τις σιδηροδρομικές γραμμές, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί ξανά στο μέλλον ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό. Γιώργο, συγγνώμη, θα σε κρατήσω λίγο ακόμη. Με ενημερώνω ότι είναι εντάξει να μείνουμε λίγο ακόμη μαζί στον αέρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ακολουθούν και άλλα προγράμματα τα οποία δεν θα ακολουθήσουν λόγω των ημερών κλπ. Όλοι υπενθούμε με αυτή την τραγωδία που έχει συμβεί. Γιώργο μου, με το που φτάσατε εκεί, γιατί πριν από λίγα λεπτά φτάσατε εκεί εσύ και ο Κώστας, ο κινηματογραφιστής μας, υπάρχουν συγγενείς ακόμη εκεί, έχουν φύγει άνθρωποι, είναι στα νοσοκομεία που προσπαθούν να δουν πού είναι τα παιδιά τους, πού είναι οι δικοί τους άνθρωποι? Λοιπόν, ο χώρος εδώ είναι κλειστός. Σκέψου ότι βγαίνεις από την Εθνική Οδό, από την Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, περίπου 20 χιλιόμετρα πιο πριν, στην περιοχή των Τεμπών. Βγαίνεις από την έξοδο και είναι περίπου ένας χωματόδρομος 3 χιλιόμετρων για να φτάσεις εδώ. Υπάρχει αστυνομία, περνάς μόνο με δημοσιογραφική ταυτότητα και βεβαίως όσοι είναι εθελοντές ή ανήκουν σε αρμόδια σώματα τα οποία συνδράμουν της διαδικασίας. Οι συγγενείς βρίσκονται σχεδόν όλοι εκεί στα νοσοκομεία, αν και δεν είναι τόσο εύκολη πρόσβαση για τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στιγμές εκεί που σε κάποιες περιπτώσεις εξελίσσονται σε σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Υπάρχουν ακόμη γονείς οι οποίοι, και συγγενείς οι οποίοι ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, και εξού και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκονται εδώ. Εδώ είναι η σκηνή της τραγωδίας. Κανένας συγγενής δεν έχει λόγο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, και με την ευχή ότι κάποιοι που ακόμη ψάχνουν τους δικούς τους θα τους βρουν σε κάποιο νοσοκομείο με τραύματα, ας ελπίσουμε, τουλάχιστον στην χειρότερη περίπτωση. Αλλά πολλές οικογένειες είναι αυτές που ήδη έχουν ενημερωθεί. Βρίσκονται εκεί και ψυχολόγοι της ελληνικής αστυνομίας για να βοηθήσουν τους συγγενείς οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την τραγωδία που βρήκε την οικογένειά τους. Και πολλοί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται και έχουν έρθει από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και βρίσκονται εκεί στα νοσοκομεία μαζί με τους συγγενείς τους. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και Κύπροι. Καθοδόν από την Θεσσαλονίκη προς την Λάρισα συνομιλήσαμε και με μια φοιτήτρια η οποία ήταν στο τρένο. Φίλοι μας έδωσαν το τηλέφωνο της, επικοινωνήσαμε μαζί της. Τι σας είπε, Γιώργο? Ήταν στα πίσω βαγόνια, νομίζω στο τέταρτο. Μας είπε ότι ήταν τρομακτικές οι στιγμές, γιατί ήταν βράδυ. Το μοναδικό φως που είχαν, όπως μας είπε, ήταν το φως από το λαμπάδιασμα του πρώτου βαγονιού. Νιώσαν ένα τράνταγμα, έτσι μας το περιέγραψε, δεν καταλάβαν, σοκαρίστηκαν όλοι. Χτύπησε λίγο από τα γυαλιά κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Μας είπε ότι ένα άλλο παιδί που ήταν εκεί έσπασε ένα από τα γυαλιά για να μπορέσουν να πηδήξουν στο κενό. Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλο το κενό, όπως σου είπα, 5-6 μέτρα, και ευτυχώς όχι εντελώς κατηφορικό. Υπήρχε τρόπος να μην χτυπήσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί μέσα στον πανικό να θέλεις να βγεις από ένα παράθυρο το οποίο ενδεχομένως να είχαν μείνει πάνω και υπολείμματα από γυαλιά. Είχε κάποια γδαρσίματα. Πήγε στο νοσοκομείο, μας είπε, και λίγο μετά την μία το μεσημέρι, επειδή ήταν και τόσος πολύς ο κόσμος, θεώρησαν πιο φρόνιμο να δώσουν τα κρεβάτια σε ανθρώπους που τα είχαν περισσότερο ανάγκη. Αποδέσμευσαν την ίδια, την πήρε ο αδελφός της, ο οποίος ήρθε από την Θεσσαλονίκη, και έχουν πάει πίσω στο σπίτι. Ήταν εμφανώς σοκαρισμένη όταν μιλήσαμε μαζί της. Και μας είπε ότι έζησε πολύ τρομακτικές στιγμές. Εκείνη τη στιγμή μας είπε ότι ήταν το απόλυτο χάος.
Κάποιοι είχαν το ψυχικό σθένος και μπράβο τους να προσεγγίσουν όσο μπορούσαν τα πρώτα βαγόνια για να βοηθήσουν ανθρώπους. Αλλά όπως μας είπαν, αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σκεφτείτε ένα βαγόνι να καίγεται στους 1300 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου μόνο την άβρα που έρχεται προς τα πάνω σου. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς με τίποτα να πας πιο κοντά. Έβλεπαν και οι άνθρωποι των πίσω βαγονιών που είχαν φύγει εδώ στα γύρω χωράφια. Έβλεπαν την τραγωδία να εξελίσσεται μπροστά τους και ήταν όλοι τους βεβαίως, εκ των πραγμάτων, ανήμποροι για να μπορέσουν να βοηθήσουν εκείνους τους ανθρώπους. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, όπου στην Ελλάδα καταγράφεται μια μεγάλη τραγωδία με νεκρούς, οι οποίοι όλοι γνωρίζουν ότι στην πορεία δυστυχώς θα αυξηθούν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέσα και φοιτητές από την Κύπρο, τους οποίους ήδη οι οικογένειές τους έχουν κάνει μια έκκληση. Δεν ξέρω αν στο ενδιάμεσο σε αυτή τα τελευταία δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν για κάτι άλλο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Γιώργο μου, περιμένουμε, ναι. Έχει κορυφωθεί η αγωνία πάρα πολύ για αυτά τα δύο παιδιά. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε τι γίνεται και πού βρίσκονται τα δύο παιδιά. Να σας πω, Γιώργο, και σε εσένα ότι υπάρχουν διάφορες αναρτήσεις στα social media από κόσμο που ταξίδευε από τη συγκεκριμένα τρένα στη συγκεκριμένη γραμμή και λέει ότι εδώ και καιρό τα φανάρια ήταν χαλασμένα, ήταν συνεχώς το κόκκινο αναμένο και συγκεκριμένα μια γυναίκα γράφει ότι πήγε και ρώτησε και έκανε παράπονο ότι περνάμε συνεχώς με κόκκινο. Και τους είπαν και της είπαν αυτής της γυναίκας ότι είναι χαλασμένα και ότι οι οδηγοί ειδοποιούνται από το ασύρματο. Ναι. Και η κοπέλα τους είπε και αν είμαστε σε τούνελ και της είπαν αστευόμενοι ότι τότε κάνουμε το σταυρό μας και πάμε. Είναι το πάμε και ό,τι γίνει μάλλον, ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ακριβώς. Και αυτή η γυναίκα που περιέγραψε τη σκηνή, αυτό που της είπα βάζουμε το σταυρό μας και όπου πάμε, ήταν πολύ τυχερή γιατί όπως σας είπα πριν, αν γινόταν το ατύχημα μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πίσω, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν εκεί, τουλάχιστον από τις αναθυμιάσεις μέσα σε ένα κλειστό τούνελ κάποιων χιλιόμετρων, στο οποίο δεν θα υπήρχε ούτε φωτισμός και θα υπήρχε πυρκαγιά, την οποία σκέψου ότι έζησαν την άβρα εδώ σε απόσταση 50-100 μέτρων οι άνθρωποι που γλίτωσαν, σκέψου ότι γινόταν εκεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες, εντάξει, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι Κύπρος. Όπως είπα πριν, υπάρχουν κάποιες διαφορές, υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες. Με ανθρώπους που μιλήσαμε εδώ, αλλά και ερχόμενοι, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που μας έφερε από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός κύριος, οδηγός ταξί, μας περιέγραψε λίγο τη διαδικασία με την οποία πωλήθηκε πριν από λίγα χρόνια ο ΟΣΕ. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Μας περιέγραψα λίγο τη διαδικασία ιδιωτική. Συζητούσαμε πριν από λίγο για τις θέσεις στα βαγόνια. Αν μπορείς να μου απαντήσεις φυσικά σε αυτό. Αν εγώ πάρω ένα εισιτήριο που είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο βαγόνι, μπορώ να καθίσω και στο δεύτερο και στο τρίτο. Δεν είναι όπως, ας πούμε, για παράδειγμα στο το αεροπλάνο, που έχω τη θέση μου και είναι αναγκαστικό να καθίσω εκεί. Κοίτα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχω πάρει ποτέ τρένο στην Ελλάδα. Έχω πάρει τρένο στις Βρυξέλλες, σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και εκεί που, αυτό που εκεί έβλεπα ήταν ότι στο βαγόνι που μπαίνεις, εκεί μένεις. Φυσικά η ελληνική πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να είναι και διαφορετική. Δεν το έχω διευκρινίσει αυτό. Αυτό που μας είπε όμως ένας άνθρωπος εδώ που συζητούσα είναι ότι στο ενδιάμεσο των στάσεων, γιατί όταν το τρένο ξεκινήσει από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι ακριβώς τις στάσεις, υπάρχουν κάποιες στάσεις. Όταν θα σταματήσει για εκείνο το δεκάλεπτο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πιστεύω ο έλεγχος να είναι τόσο αυστηρός και να μην μπορείς να πας από το ένα βαγόνι στο άλλο. Όπως και Γιώργο, σίγουρα κάποιος να μετακινήθηκαν. Όπως και κάποιος σίγουρα θα έχει πάει στο κηλικείο να πάρει νεράκι, να φάει κάτι, ναι, στο εστιατόριο. Ναι. Ενώ δεν μπορείς να το ελέγξεις ποιοι μεταφερθήκαν. Ναι, μπορείς να αλλάξεις όπως μας λέει και ο Καρνάκης, ο οποίος έχει ζήσει στην Ελλάδα βεβαίως και έχει μετακινηθεί πάρα πολλές φορές. Εσωτερικά μπορείς να μεταφερθεί. Γιώργο μου, συμβαίνει κάτι αυτή την ώρα, υπάρχει κάτι νεότερο εκεί? Εντάξει, υπάρχει μια κινητοποίηση εκεί πίσω στα ασθενοφόρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει έρθει. Εντάξει, εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι απασχολεί κυρίως
τους ρεπόρτερ εδώ στην Ελλάδα είναι κυρίως εσωτερικά τα ζητήματα. Νομίζω να μην μετακινηθούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι και ο συνάδελφος ο Χρήστος από τον Αλφα Ελλάδος, άρα θα μας ενημερώσει στην πορεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ΣΕ, και δεν θα σου πω διοικητικά, θα σου πω τουλάχιστον στον τρόπο που γίνονται τα δρομολογία. Μην φανταστείς ότι πρόκειται για καμιά εταιρεία, όπως μας την περιέγραψε τουλάχιστον, δεν γνωρίζουμε, η οποία δουλεύουν όλα ρολόι. Λέγαμε πριν για τους φωτεινούς σηματοδότες και το κόκκινο με το οποίο περνούσα. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και η διαδικασία γίνεται σχεδόν manual, έτσι μας την εξήγησαν. Δηλαδή ο σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, φαίνεται ότι αυτός είχε το γενικό πρόσταγμα για να μπορεί να κατευθύνει ουσιαστικά τις γραμμές. Ακόμη φαίνεται και λάθος, ακόμη και ανθρώπινο λάθος. Αγγελία σε πρώτη φάση. Γιώργο, μα ακόμη και ανθρώπινο λάθος να μην γινόταν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί, χάσει τις αισθήσεις του, δεν υπάρχει κανένας να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και οι άνθρωποι κατευθύνονται με μαθηματική ακρίβεια προς το θάνατο. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα και θάματα, αλλά σαφέστατα και δεν είναι τις παρούσεις. Άλλα πράγματα προέχουν μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Οι ευθύνες θα έρθουν μετά. Δεν είναι η σημερινή μέρα, είναι η επόμενη μέρα.